σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι βλέπετε διαφορετικό φόντο. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαι στην Καβάλα. Ω, χαμός! Ένα βίντεο που κάθε χρόνο το κάνω εδώ πέρα στο σπίτι μου στην Καβάλα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι στη φάση των διακοπών. Συνεχίζονται οι διακοπές μου εδώ πέρα στην Καβάλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και επειδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, σκέφτηκα να κάνουμε έτσι ένα βίντεο το οποίο είναι έτσι χιουμοριστικό. Αλλά δεν είμαι μόνη μου. Ποια έχω, μωρέ! Ποια έχω? Έλα μωρή από εδώ. Γεια σας! Την κόρη μου! Επειδή σας άρεσε το προηγούμενο βίντεο που κάναμε, ό,τι παραγγέλει ο πισινός μας. Όχι, ο προηγούμενος. Το τόινκ λοιπόν. Οπότε σκέφτηκα να κάνουμε αυτό το βιντεάκι και να με βάψει η κόρη μου. Θα γελάσουμε σήμερα. Θα δείξει, άμα με κάνεις κλόουν. Λοιπόν, οπότε μέχρι να γίνει όλο αυτό το πράγμα, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε follow στα social media και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε να της βάλει ένα κονσίλερ. Το βλέπω εγώ το σκηνικό. Ναι. Στο μάτι. Αλλά δεν θα σου λέω, κάνε εσύ, δημιούργησε. Ωραία. Φτάνει καλέ! Και θα πάρω αυτό το πουφ-πουφ. Το πουφ-πουφ, ναι. Και θα τις τα απλώσω. Ήρθε τώρα που έχει γίνει τα σαλιμένα. Ναι, εντάξει, εγώ αφήνομαι, γιατί που ξέρετε, μπορεί να γίνει και το τρέν της εποχής, έτσι. Α, δεν μας είπες όμως τι μακιγιάζ θα κάνουμε. Σκέφτομαι να τις κάνω ένα make-up καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο εκεί, να παίξουμε τα χρώματα. Και τώρα θα τις απλώσω γιατί με το άλλο δεν γίνεται πολύ. Δεν σε βόλεψε αυτό έτσι ή όχι? Θα τις απλώσω με αυτό το πινελάκι. Κάτι καλύτερο. Μας αρέσει. Αμέ. Το σκουλαρίκι. Να συνεχίσω με ένα primer. Δεν ξέρω πού είναι το primer και πού το βάζουμε. Δηλαδή πού θα μπορούσαμε να βάλουμε το primer? Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Ωραία, γενικά στο πρόσωπο, ουσιαστικά για να κλείσουμε τους πόρους μας και να κάνει πιο καλά το make-up μας, έτσι. Ποιο primer αλλά έλα πάρε αυτό, εντάξει, αυτό το όχι πάρε αυτό, είναι κραγιόν. Αυτό. Να σου πω, κουκλίτσα, δες. Αγιά σου, αγιά σου. Τι είναι αυτό, για πες μας. Σε ένα λεφτή φαίνεται η φύση. Ναι, για δες, λοιπόν. Βάζεις τα χέρια σου και μου το βάζεις στη μούρη. Ωραία. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Και θα στο απλώσω με... Με τα πόδια. Και με τα χέρια, ναι. Λοιπόν, με αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται, μπορείς να το κάνεις με το χέρι. Και τα δύο χεράκια, άμα θες. Και τα... Και τα δύο γεράκια, απλά τα κουλουδάκια. Το απλώσαμε αυτό. Ωραία. Ωραία. Το απλώσεις καλά. Καλά. Παρακάτω, τι θα βάλεις, επειδή είναι καλοκαιρινό μακιγιάζ. Θέλεις να βάλεις make-up ή θα υδρώσει μάνα και θα στάζει. Τι θέλεις, ό,τι θες εσύ καλώς το μακιγιάζ. Make-up. Σιγά με το γλύπατα. Πού είναι? Αυτό είναι, καλά το έπιασες. Τέλειο. Πού το βάζουμε, μάλλον σε όλο το πρόσωπο. Τόσο λίγο, πιστεύεις ότι θα με καλύψει? Έχει. Ωραία. Εντάξει, το παιδί μου έχει άποψη. Ωραία, και τι θα πάρεις τώρα? Σκέφτομαι να αυτό θα πάρεις. Αυτό. Ωραία. Και το έχω ξαναχρησιμοποιήσει για εδώ. Για πάμε. Δεν θα άφησε στίχο, δεν ξέρει. Θα σε κάνω. Για έλα εδώ. Είσαι σίγουρη? καλό είναι. Ε? Κάνω και εδώ βαζελίκο. Σε ενοχλεί φράτζα, ε. Αυτό σε ενοχλεί, το ξέρω. Τσακ. Έτοιμο. Για να ζω λίγο το ζω.
Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι έτσι μπορώ να βγω έξω? Λίγο εδώ φαίνεται. Α, εδώ στο κούτελο είναι καλά, είναι σκιωμένο, ε. Α, ναι, στο κούτελο. Εντάξει, η Χράτζα θα το κρίνει. Εντάξει. Ωραία. Τέλεια. Λέω να συνεχίσουμε μία πούδρα και να τη απλώσω με το αγαπημένο μου φινέλο που είναι τόσο μαλακό και έχει και αυτά εδώ τα παιχνιδιάρικα χρώματα. Θα πάω να ανοίξω την πούδρα και θα την απλώσω. Εδώ γελάμε τώρα. Πέφτει. Σα χιόνι πέφτει. Λίγο κάνει γάλια τα μαλλιά. Ωραία. Άρα, θα βάλω άλλο. Να σου θυμίσω ότι έχουν με ανεμιστήρα και γενικά αν δείτε ένα χιόνι πούδρας. Εδώ. Τα μαλλιά σου είναι ωραία. Τέλεια. Μ' αρέσει που το πας ελαφρύ. Μ' αρέσει. Καλά είσαι. Λέω να συνεχίσω με ένα κουτούρινγκ. Θα πάρω αυτά που έχει μέσα και πούδρα και διάφορα πράγματα. Έχει αυτό πούδρα? Α, όχι. Έχει. Είναι της Essence αυτό. Έχει, ναι, νομίζω, έχει... concealer. Τι λέει το θέμα? Τι φάση είσαι? Ναι, δεν έχει concealer, αγαπούλα. Contouring. Contouring, αλλά έχει contouring, highlighter και rouge. Δικό σου. Α, ωραία. Λοιπόν, θα πάρω το, αυτό το πινέλο, όχι το αυτό που θα χρησιμοποιήσω για την πούδρα. Αυτό σε πιο μικρό. Και θα χρησιμοποιήσω αυτό, το contouring. Mm-hmm. Κάνω έτσι. Τέλεια. Θα βάλουμε λίγο ακόμη. Θα βάλουμε και από την άλλη. Ναι. Πώς φαίνεται μέχρι τώρα? Κοίτα, από εδώ πάει αυτό εδώ. Αυτό θα πάει εδώ. Νομίζω ότι χρειάζομαι τόσο κόψιμο. Θέλεις μάνα, πες. Έχεις αφουνιάσει τις γορνοπούλες όλο το καλοκαίρι. Πρέπει να κόψουμε λίγο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Μετά, θες μήπως να χρησιμοποιήσεις και αυτό το κρεμμόδις. Το κάνουμε λίγο. Ωραία. Εδώ. Και θα στο απλώσω με τούτο. Τελικά αυτό το πινέλο βοηθάει πολύ. Και να βάλουμε και από την άλλη πλευρά. Το κάνουμε. Πολύ βολικό το κρεμμόδις ρούζε, ουρανιά. Το κάνεις και για ρούζ. Και μπρόνζερ είναι, άμα θες. Μέσα. Πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα? Ωραία εμπειρία. Να στα απλώσω λίγο ακόμη, γιατί είναι πολύ έντονο από τη μία και... Δεν ξέρω, εσύ είσαι ο αρχηγός. Εγώ δεν μιλάω, δεν μπορώ να μπω στη δουλειά σου να επέμβω. Νομίζω επειδή αυτό το έκανε ωραία, θα βάλω λίγο ακόμη από εδώ. Για να έχουμε μια ισορροπία. Ό,τι θες εσύ. Δεν είναι πολύ ωραίο? Τέλεια. Ωραία. Νομίζω πετύχει. Λοιπόν, λέω να συνεχίσω με σκιά τώρα. Ή μάσκαρα? Όχι, μωρή. Θα μου βάλεις πρώτα μάσκαρα και μετά θα μου βάλεις σκιά. Πρώτα σκιά. Λέω να χρησιμοποιήσω αυτές τις δύο τις σκιές. Α, που είναι από ίδια εταιρεία. Αχα. Και πρώτα σκεφτόμουν να κάνω το ένα μάτι διαφορετικό και το άλλο μάτι άλλο. Έχουμε και φαντασία, βλέπω, σε αυτή την οικογένεια. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν που έχει λίγο πιο έντονα χρώματα. Το μαρμαριώδες πινελάκι. Το ποιο? Μαρμαριώδες. Δεν έχει σχήμα. Μαρμάρου. Μαρμάρου. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, το πάρε. Και θα βάλω αυτή τη μοβ σκιά εδώ. Να σε βοηθήσω, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και δάχτυλο. Ναι, απλώς θέλω να το κάνω λίγο έτσι και θα χρησιμοποιήσω δάχτυλο. Παίζουμε με τα γράμματα, δεν είπαμε? Ναι, κάνε εσύ τη δουλειά σου. Ωραία. Κάνουμε λίγο έτσι και να το απλώσουμε με το δάχτυλο. Κάνε καλό blending, παιδί μου. Για άνοιξε.
Α, και μου πάνε και αυτά τα χρώματα, να ξέρεις. Λίγο εδώ. Τέλεια, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα σου βάλω κάτι γλυτερωτό πάνω. Ό,τι θέλεις. Έχω βρέξει ήδη το πινέλο και θέλω να τη βάλω τώρα κάτι γλυτερωτό. Αχα. Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αλλά δεν ξέρω ποιο να βάλω. Όποιο θέλεις βάλε. Νομίζω επειδή είναι το μοβ, να σου βάζω κάτι πιο σκούρο, να μην το κάνω τόσο καλοκαιρινό. Ό,τι θες. Να το κάνω λίγο πιο χειμερινό. Ναι, αμέ, ό,τι θες. Πάρω λίγο ακόμη. Άλλο εδώ. Τώρα θέλω να δημιουργήσω λίγο κάτι. Ναι, ναι, εγώ θα σ' αφήσω. Κάνω λίγο έτσι. Λοιπόν, και θα το πλώσω με το χεράκι. Θα συνεχίσω με μία μάσκαρα, αυτή. Τονίσουμε λίγο την βλεφαρίδα. Εντάξει. Wow! Αυτό τι είναι άποψη. Έχει ένα εικαστικό ενδιαφέρον. Μου έβαλες μία λίτσα. Άστο! Άστο! Συνεχίσαμε ένα highlighter. Το συγκεκριμένο είναι αυτό. Και θα πάρω αυτό το φτερωτό πινελάκι. Την ελιά θα την αφήσουμε εδώ. Τι. Αν τη σβήσουμε. Όχι, παιδί μου, μας αρέσει εσένα. Δεν μου αρέσει πολύ, αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, είναι καλοκαιρινό style, ε. Πήρε πόκο. Πάμε, πάμε. Έλα. Βάλουμε λίγο. Λίγο πολύ τελικά. Κάνουμε λίγο έτσι. Αν μπορούμε να σβήσουμε την ελίτσα, καλά θα είναι. Όχι, παιδί μου, άστο, μ' αρέσει. Βάζεις highlighter τώρα, όλο το μάγουλο. Ωραία. Να του πω εγώ όχι του παιδιού μου. Έβαλες τώρα, μήπως θες να βάλουμε λίγο πιο έντονο. Θες να βάλουμε... αυτό εδώ πέρα. Αμέ. Τώρα. Ωραία. Κλείσουμε αυτά τα πινέλα. Και κάνω λίγο. Ξέρεις πως λέγεται αυτό το βάψιμο? Ένα εδώ λίγο. Καραγκιός μπερντέ. Αυτό εγώ ξέρω. Έλα εδώ. Σβήστο καλά. Νομίζω ότι κλόρ θα σε πατήσει να χάσει. Το ζύβαζα εδώ, θα την έκανα κόκκινη τη μητούλα. Τέλειο! Συνεχίσω με ένα κραγιόν, θα πάρω αυτό που είναι έντονο. Αλίμονο. Ναι. Εδώ θα γελάσουμε. Είναι ματ. Ναι. Συνέχισε. Τότ. Χωρίς τα δόντια, ε! Κάντε λίγο. Τι να το κάνω? Λίγο. Πώς. Αυτό ήτανε το μακιγιάζ. Πώς σας φαίνεται, θα μπορώ να βγω έτσι? Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ. Η δουλειά σου είναι εξαιρετική, λοιπόν, μπορώ να πω. Θα έβγαινες έτσι. Η αλήθεια. Κοίτα, δεν θέλω να σε πληγώσω, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχει εδώ στην καβάλα τριώδιο. Μετά το 15 Αύγουστο, δηλαδή, δεν έρχεται το τριώδιο. Πες μας τι σε χάλασε. Κοίταξε να δεις, η δουλειά σου είναι εξαιρετική. Δεν μπορώ να πω ότι τα πήγες χάλια, ούτε με πολύ μουτζούρωσες, η αλήθεια είναι. Μου έδωσες και ένα εικαστικό ενδιαφέρον εδώ πέρα στη μύτη. Εδώ πέρα λίγο σου ξέφυγε, αλλά μπορώ να πω ότι η κορίτσια ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά της ουρανίτσας. Ναι. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μην ξεχάνετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι.
κανάλι. Και αν θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερα βίντεο με μένα και την Ουρανία, γράψτε το από κάτω. Γράψτε το. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ουρανία, που ξαναήρθες στο κανάλι της μαμάς. Δεν θα χαθούμε. Λίμωνο. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, να περνάτε super duper. Θα τα πούμε στην Αθήνα τώρα. Φιλάκια, γεια σας.